Ωραία τα τα. Λοιπόν, καταρχήν να χαιρετήσουμε έτσι όλες τις μανούλες. Πείτε γεια. Γεια σας. Για πείτε γεια. Για πείτε γεια. Γεια θέλουμε. Εσύ. Έτσι και θέλουμε αλληλεπίδραση. 9 μηνών αυτός ο όμορφος. 9 μηνών. Δεν σας λέμε πόσα κιλά είναι και θα σκάσετε. 10 κιλά. Δεν σας λέμε πόσο ύψος. 75. Δηλαδή είναι 1,5 κιλό βαρύτερος, θεωρητικά λοιπόν με τις καμπύλες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι και 4,5 πόντους ψηλότερος, έτσι. Λοιπόν, θυλάζει η μαμά, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος. Παρόλα αυτά, έτσι, συνέχεια μου κάνει ερωτήσεις που αντί να τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις, έτσι, δηλαδή το έχουμε αντιστρέψει το θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, την ευχαριστώ. Λοιπόν, θυλάζει η μαμά, είναι προσεκτική πάρα πολύ και τα έχει πάει υπέροχα. Φαγητό τα έχουμε φάει όλα λίγο πολύ. Όλα, μόνο ξηρούς καρπούς. Θα δοκιμάσουμε τώρα και ξηρούς καρπούς, είναι μια από τις ερωτήσεις μας. Κακά κάνει μια φορά την ημέρα. Ξυπνά λιγάκι για θυλασμό και για εδώ. Γενικά τα μωρά τα οποία θυλάζουν. Ορίστε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και τις θέλω. Και εγώ τις θέλω. Έτσι, έλα εδώ και τις θέλουμε. Λοιπόν, είναι πολύ καλά. Έχει σηκωθεί όρθιος και κάνει και πλάγια βήματα. Άρα η αδρή κινητικότητα του είναι πάρα πολύ καλή. Λεπτή κινητικότητα, πιάνει αντικείμενα, χτυπάει, τα πετάει. Να ζητάει, είναι πολύ ωραίος. Εντάξει. Όραση και ακοή καλή και βέβαια στο λόγο του μπομπαλίζει, τα ταλίζει αυτό που πρέπει να κάνει. Στο χρόνο θα αρχίσει να λέει και λέξεις. Συμπεριφορά, συνέστημα, κοινωνικότητα, επικοινωνία, αντίληψη, βλεμματική επικοινωνία που είναι σημάδια αυτισμού κτλ. Είναι πάρα πολύ καλός. Μάλλον δεν θα έχουμε ποτέ μας πρόβλημα από τέτοια θέματα. Και έτσι. Και καλό στην κίνηση. Πάει σταθμό όμως. Ε. Αμέ, δεύτερη μέρα. Πάμε σταθμό. Είναι μια από τις ερωτήσεις. Πρέπει, εάν η μητέρα εργάζεται και πρέπει κάπου το παιδί της να το αφήσουμε. Να το αφήσει. Έτσι. Και δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον, ο παιδικός σταθμός είναι σχεδόν μονόδρομος. Ακριβώς. Θα έχουμε πολλές ιώσεις, μαμά. Το ξέρω. Πάρα πολλές ιώσεις, οι οποίες δεν είναι και κακές. Έτσι. Γιατί είναι ουσιαστικά μια αλληλεπίδραση με το νοσοποιητικό μας σύστημα, όπου θα φτιάξουμε νοσοποιητικό σύστημα. Τι σου δώσω. Εδώ. Τι να του δώσω. Να το βρήκα. Να το βρήκα τι θα του δώσω. Θα του βρήκα τι θα του δώσω. Έτσι, πάρε εδώ. Εσύ, ορίστε τι θα σου δώσω. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά και έχει η μαμά λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Γι' αυτές κάνουμε το βίντεο. Να πούμε λοιπόν τις ερωτήσεις 9 μηνών. Εχθές είχαμε ερωτήσεις 27 ημερών το παιδί. Σήμερα είναι πιο μεγάλο το μωρό μας. Περνάει γρήγορα κιόλας. Περνάει γρήγορα. Λοιπόν, θα είμαστε γρήγοροι, αλλά είναι αυτές οι ερωτήσεις. Είναι περίπου καμιά δεκαριά. Αλλά όσες μπορούμε θα τις απαντήσουμε. Ξηρούς καρπούς να δώσουμε. Σαφέστατα. Έτσι, να αφήσουμε 7 ημέρες ή 3 ημέρες. Εγώ προτείνω 3 ημέρες. Έτσι. Κάθε έναν ξηρό καρπό από μόνο του. Ναι. Αμυγδάλο, καρύδι, φουντούκι κτλ. Συνήθως είναι στα φουντούκια η αλλεργία. Συνήθως. Οι πάστες έχουν και ίχνη από άλλα. Έχουν κι άλλα, το ξέρω. Να το φοβηθώ ή. Εγώ θα έλεγα, μάλλον, αν μπορούσαμε να δώσουμε αμυγός καθαρές τροφές ένα-ένα, αμυγδάλο, καρύδι, ιστορίες και μετά να το κάνουμε και σε πάστα. Εντάξει. Ποσότητα φαγητού. Ρωτάει η διατροφολόγος, διαιτολόγος πόσο τον είδα μπαμπάτσικο γι' αυτό. Λοιπόν, πόσο. Έχετε δίκιο. Είναι δίκιο. Τα παιδιά τρώνε όποτε θέλουν, όσο θέλουν, το έχουμε πει. Ισχύει. Και σε αυτή την ηλικία συνεχίζουμε το ίδιο το μοτίβο. Να φάει το παιδί, δεν μπορεί να το αφήσει να πεινάσει. Αυτό που δεν θέλω από τη μαμά είναι να τον μπουκώσει. Κατάλαβα. Αυτό δεν το θέλουμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνανε οι γιαγιάδες παλιά, το μεταπολεμικό σύνδρομο και τα λοιπά, το κατοχικό σύνδρομο, ότι αχ. Φάει και κάτι και αυτή την μπουκιά για τον μπαμπά, για τον παππού, για τη γιαγιά. Για να τελειώσουμε το πιάτο. Για να τελειώσουμε το πιάτο, ξεχνάμε. Ωραία, ναι. Εντάξει. Θερμή βαράκληση, δηλαδή προσέχουμε πλέον και στη μικρή ηλικία και κάτω από το χρόνο, κάτω από 2 χρονών προσέχουμε τις ποσότητες. Δεν μπουκώνουμε τα μωρά μας. Άμα πεινάει όμως. Αν πεινάει, το δίνουμε. Έχει δόντια. Έχει βγάλει 2 κάτω, 2 πάνω, έχουν ασπρίσει τα ούλα μας. 4 πάνω και 2 κάτω, συγγνώμη. Έχουν ασπρίσει τα ούλα μας. Τι κάνουμε. Αν χρειαστεί, βάζουμε μια λιφούλα αυτή τη Moody Zal, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, βγάζει και Fresenberg βγάζει κλπ. Όπου βάζουμε λοιπόν για τα δοντάκια μας. Και αν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τη νύχτα, χρησιμοποιούν και ένα ντεπονάκι. Ωραία. Εντάξει, αυτό. Κάποιες φορές και όταν και εφόσον, έτσι. Δηλαδή όταν αρχίζει το παιδί και σπαράζει το κλάμα, αναγκαζόμαστε να το δώσουμε. Ωραία. 4. Αφυπνήσεις, ξυπνάει. Για θυλασμούς. Όσο το μωρό κάνει συγκίνηση και θυλασμό. Κοιμάται σε άλλο δωμάτιο. Κοιμάται και σε άλλο. Ναι, πολύ όχι, καλό. Έχει σε δικό του είδος. Και τι γίνεται τότε. Άλλες μέρες ανά 2ωρο, άλλες μέρες ανά 4ωρο. Το 3ωρο είναι ο μέσος όρος μας όμως. Εντάξει. Επειδή θυλάζει, υποθέτω. Επειδή θυλάζει. Όχι, υποθέτεται. Ακριβώς αυτή είναι η απάντηση.
Όσο έχουμε θυλασμούς, έτσι τα μωρά ξυπνάνε λίγο περισσότερο. Okay. Το λένε όλες οι μαμάδες. Όταν σταματήσουν το θυλασμό, ο ύπνος λίγο βελτιώνεται. Δεν είναι απόλυτο, γιατί θα βγουν πολλές μαμάδες και θα πούνε δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικό κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι, παρόλα αυτά, έτσι, η παρατηρητικότητα και η αλληλεπίδραση που έχω εγώ με τους γονείς είναι ότι όταν ο θυλασμός πια αρχίζει και μειώνεται κτλ., έχουμε και καλύτερο ύπνο. Ωραία. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε βάλει τον ερώτηση 5. Είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά, είχαμε πει ότι το πουλί μας ήταν λίγο κλειστό. Είχαμε φήμωση. Είχαμε φήμωση. Είναι η φήμωση της ηλικίας. Δεν είναι παθολογική φήμωση. Είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Ναι. Ωραία. Βάλαμε λοιπόν την τεχνική που κάνουμε πάντα, μια κρεμούλα. Σωστά. Και το κατεβάζει η μαμά, κάνει μάλαξη και το κατεβάζει. Για ένα μήνα. Και τώρα πώς είναι το πουλί μας? Ορθάνικτο. Ορθάνικτο λέει. Προσέξτε το ότι είπε. Ορθάνικτο. Χωρίς να το τραυματίσουμε το παιδί μας, χωρίς να πονέσει το παιδί μας, χωρίς. Το λέμε δηλαδή, άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία τη δουλεύω εδώ και 20 χρόνια και αποδίδει πάντα 100%. Έτσι. Και έχει μείνει ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Θέλει όμως τώρα να το συντηρήσουμε έτσι μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές το πολύ. Με την κρεμούλα. Με μια κρεμούλα, έτσι. Για να παραμένει. Γιατί άμα τα αφήσω πάλι την τάση, είναι ελαστικό κλακ και να κλείνει. Ωραία. Και να ξανακλείσει πάλι θα ξανακάνουμε λίγο περισσότερο και θα είναι ανοιχτό. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί αυτές οι φημώσεις αυτή την ηλικία λίγο πολύ είναι αναμενόμενες και φυσιολογικές. Αν όμως έχω ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από το 2-3 χρονών και δεν ανοίγει το πουλί μας, εκεί έχουμε φήμωση. Και εγώ το κάνω λίγο νωρίτερα, γιατί όσο τα αφήνω, τόσο δυσκολεύεται η κατάσταση. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 6. Οικογενειακό γιατρό. Έτσι. Τώρα ξεκίνησε λοιπόν η πλατφόρμα, από χθες ξεκίνησε η πλατφόρμα για οικογενειακούς γιατρούς. Για όλους τους ενήλικες και τα άτομα που είναι πάνω από 16 χρονών σε παθολόγους οικογενειακούς γιατρούς. Για τα παιδιά δεν έχει ανοίξει τίποτα. Δεν έχει ανοίξει. Τίποτα. Okay. Ούτε μας έχουν ενημερώσει, ούτε εμάς, ούτε κανένα κτλ. Εάν θα γίνει. Μόνο γιατί. Ισχύει okay. λοιπόν όλη αυτή η ιστορία ισχύει για τον ενήλικο πληθυσμό και για τα άτομα που είναι πάνω από 16 χρονών. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρουν και οι άνθρωποι, αλλά για να μπορέσει λοιπόν να το κάνει αυτό το κράτος, είπε ότι εάν δεν γραφτείτε θα έχετε ένα πέναλτι 10% περισσότερο στη φαρμακευτική σας αγωγή κτλ. Ναι. Και από τον Γενάρη ίσως 20%. Άρα λοιπόν έμεσα ουσιαστικά σε ξαναγκάζει να γραφτείς. Θες που τον γράφεσαι κάπου για να έχεις και πρόσβαση να γράφεις τα φάρμακά σου, να παίρνεις να πούμε και τις εξετάσεις σου κτλ. Δεν είναι κακό. Έτσι τώρα αρκεί να βρούμε ανθρώπους που να, γιατρούς δηλαδή, οι οποίοι να έχουν εγγραφεί στο σύστημα στην Αττική, γιατί υπήρχε μια δυσκολία. Ωραία, οπότε δεν αφορά εμάς. Δεν αφορά εμάς. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 7. Αργά βραδινό να του δώσω? Πολλές φορές διχάνει έτσι ο ύπνος που μπορεί να ξυπνήσει στις 8 και να έχουμε χάσει το απογευματινό. Να δώσουμε, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα, μα κανένα. Μερικά μωρά τα οποία μάλιστα ξυπνάνε γιατί πεινάνε μέσα στη νύχτα, πολλές φορές προτείνω το μεσημεριανό να το δώσω ξανά το βραδινό μερικές κουταλιές. Έτσι, μαζί και με το γάλα και τα λοιπά, και ίσως με αυτόν τον τρόπο κοιμηθούν λίγο παραπάνω. Χορτάς. Λοιπόν, υπάρχουν τα άλματα ανάπτυξης. Τι λέτε εσείς? Α, δεν ξέρω. Είμαστε μόνοι μας ένα άλμα, αν υπάρχει. Είμαστε εμείς στο μεγάλο άλμα της ζωής. Στο μεγάλο άλμα της ζωής. Αν υπάρχει αυτό το άλμα. Υπάρχουν τα άλματα. Λοιπόν, όντως λοιπόν περιγράφονται τα άλματα και αυτό εάν το πάμε λίγο αναπτυξιακά στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος έχει διάφορους τομείς που αναπτύσσεται. Δεν αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε όλους τους τομείς. Μπορεί να αναπτυχθεί λοιπόν ένας τομέας ο οποίος είναι κινητικότητας, αδρής, λεπτής ή έκφρασης ή συναισθήματος ή κτλ. Και όντως αυτά μεγαλώνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δεν μεγαλώνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, ομαλά. Με αποτέλεσμα βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουμε αυτές τις ανεπάντεχες καταστάσεις που το παιδί μας δεν κοιμάται, κλαίει, αυτό συμπεριφέρεται διαφορετικά και τα λέμε άλματα ανάπτυξης. Περιγράφονται στη βιβλιογραφία, έχουν μάλιστα και οριοθετήσεις, λέμε 6 εβδομάδων, 22 εβδομάδων και πάει λέγοντας. Σχεδόν συνέχεια δηλαδή. Σχεδόν συνέχεια. Αυτό λέω. Μένα μου αρέσει κιόλας γιατί με αυτό λοιπόν καλύπτουμε όλα μας αυτά που δεν μπορούμε να πούμε. Άλμα ανάπτυξης. Δεν το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου εύκολα. Έτσι. Δεν το χρησιμοποιώ εύκολα στη δουλειά μου, αλλά υπάρχουν αυτά τα άλματα ανάπτυξης. Είναι η ανάπτυξη του παιδιού. Ωραία. Όντως συμβαίνει. Δηλαδή, επιστημονικά αποδεικνύεται. Έτσι. Αλλιώτικα είναι ένα παιδάκι 3 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών. Το ξέρουμε, 3 μηνών σταματάει να δουλεύει το σύστημα το οποίο είναι το αυτόνομο
και γίνεται εκούσιο. Δηλαδή βλέπεις να μου σταματάει να κάνει τις κινήσεις που έκανε σαν μωρό. Ακούσια και υπάρχει εκούσια. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό το έξω πυραμιδικό σύστημα με το πυραμιδικό σύστημα. Mm-hmm. Είναι, αυτά είναι νευρολογία. Mm-hmm. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι όντως υπάρχουν αυτές οι καμπύλες ανάπτυξης. Θέλει να το λέει ο κόσμος ανάπτυξη, θέλει να το λένε ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, δεν με πειράζει καθόλου. Άρα λοιπόν, 9. Πρόβιο ή κατσικίσιο ή και τα δύο. Για τις ορμόνες τα λέμε περισσότερο. Ναι, όντως. Αλλά... εγώ με, εμένα με... Ποια δεν έχει ορμόνες, ποια δεν ξέρω. Ποια δεν έχει ορμόνες καθόλου. Η Ελλάδα τη χάνει να έχει και μικρά ζώα. Έτσι, δηλαδή όχι μόνο μοσχάρια κτλ. Λίγο περισσότερο πιστεύουμε ότι το κατσικίσια γάλατα κτλ. Ίσως τη γλιτώσουν από την, αυτή την κτηνοτροφία η οποία δέχεται. Έχει πολύ όμως συζήτησή της τον τελευταίο χρόνο. Οπότε πάρα πολύ. Έφτασε, ήσαμε τα γελάδινα, όλοι κατσικίσια δηλαδή. Ήσαμε όλοι κατσικίσια. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω να πω ότι ποιοι έχουν τις φάρμες οι οποίες είναι πιστοποιημένες και. Αλλά η Ελλάδα παρόλο που έχει πολλά τέτοια εγωπρόβατα, κατσικούλες και πρόβατα, δεν το έχει εκμεταλλευτεί και με αποτέλεσμα κάθομαστε και δίνουμε κατσικίσιο γάλα από τη Νέα Ζηλανδία, από τη Βρετανία έβγαλε. Γιατί ρε παιδιά, η Βρετανία έχουν κατσίκες και εμείς δεν έχουμε, η Κρήτη είναι γεμάτο κατσικούλες. Και λάδι εισάγουμε. Ναι. Και λάδι εισάγουμε. Μην μου πεις. Δεν το πιστεύω αυτό που λέει. Εισάγουμε λάδι. Ναι. Μήπως πρέπει. Δεν ξέρω, δεν θέλω να απαντήσω. Λοιπόν, ερώτηση 10. Τον πρώτο χρόνο να κρατήσω θυλασμό για αντισώματα για παιδικό. Σαφέστατα, ο θυλασμός είναι γνωστό ότι μας βοηθάει και παρέχει έτοιμα αντισώματα στο παιδί μας. Έτσι. Άρα ένας τρόπος, ένας επιπλέον λόγος να κρατήσω με θυλασμό είναι και για τα αντισώματα. Όταν αρρωσταίνει δηλαδή ο θυλασμός και θα το βοηθήσει να το περάσει πιο γρήγορα. Το πιθανότερο. Γιατί ο λόγος δεν θα το περάσει μόνο το νόσημα, αλλά τι γίνεται, προστατεύεται και από διάφορα νοσήματα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αν η μαμά έχει περάσει, παραδείγματος χάρη έχει περάσει λαρά ερυθρά, έτσι, και αν νοσήσει το παιδί και θυλάζει, δίνει έτοιμα αντισώματα γιατί η μαμά τα έχει τα αντισώματα αυτά. Και μεταφέρονται αντιγόνα από το μωρό στη μαμά. Πάντα. Έτσι. Και κατευθείαν η μαμά του δίνει πίσω τα αντισώματα. Άρα λοιπόν λίγο πολύ το προστατεύουμε. Ένας λοιπόν λόγος που παρατείνουμε το θυλασμό και θέλουμε το θυλασμό, εκτός από την ποιότητά του, είναι και τα αντισώματά του, έτσι. Είναι τα ωφέλη που έχουμε. Αν μπορώ να το κρατήσω όσο μπορώ, για τον πρώτο χρόνο είναι καλό. Βεβαιότατα. Έτσι. Πάμε και στην ερώτηση 11. Καθάρισμα ομφαλού. Δεν έχουμε καμιά έννοια να καθαρίσουμε κανένα ομφαλό. Προσέξτε να... Έχει λίγο... Αυτό. Τι έχει? Έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Έτσι, μπράβο. Κάτι τι? Όλοι οι ομφαλοί, όλοι, έχουν και μια ήπια δυσχρωμία. Ναι. Λίγο σαν μαυρούτσικο, νομίζω ότι είναι βρώμικο, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Όχι, νομίζω ότι ήταν κλωστές, αλλά νομίζω δεν αποκλείεται να είναι κλωστές μετά από είναι. Τόσο καιρό. Είναι φυσιολογικό. Ο ομφαλός είναι βλενογόνος, όπως είναι τα χείλια μας, που σιγά σιγά γίνεται δέρμα. Όπως είναι το δέρμα μας. Mm-hmm. Και αφήνει κάποιες λοιπόν αποχρώσεις. Φυσιολογικό. Μερικοί γονείς προσπαθούν να το καθαρίσουν περισσότερο. Μην κάνετε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν δείτε τίποτα αριθιστή από υδρότα κτλ., μια ενυδατική κρέμα και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Κάπου εδώ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Δώστε λοιπόν χαιρετισμούς σε όλες τις ομάδες που μας βλέπουν, κυρίως από το εξωτερικό. Κάτι Αυστραλίες μου στέλνουν, κάτι Αμερική, Καναδά. Δεν ξέρω, δεν από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Εάν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σε μένα. Υπάρχει ένα link όπου κάνετε ψηφιακό ραντεβού μαζί μας. Για ερωτήσεις, όχι για διαγνώσεις. Δεν βάζουμε διαγνώσεις ιντερνετικά. Δεν γίνεται. Αν δεν εξετάσεις ένα παιδί, δεν μπορείς να μιλήσεις καθόλου. Γιατί πολλοί γονείς μου στέλνουν κατεβατά. Έτσι, τι έχει το παιδί μου. Εντάξει, ευγενικά μπορώ λιγάκι να τους αποκρούσω, εάν μπορώ να δώσω κάποιες συμβουλές μέσω ενός link. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Πατήστε αυτό το like. Και κοινοποιήστε το, γιατί η γνώση είναι να μεταδίδεται. Σωστά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.